Ευθύμη Χιμάρα, εδώ μαζί μα στο στούντιο. Καλημέρα, Ευθύμη. Καλημέρα, Νικόλ. Πολύ πλούσια η εγχώρια πολιτική ατζέντα και σήμερα είναι η αλήθεια. Προεκλογική, προεκλογική. προεκλογική, προεκλογική. παρότι προεκλογική. απέχουμε δύο μήνε μέχρι τι ευρωεκλογέ και να δούμε πώ θα του βγάλουμε. Και πώ έχουμε να δούμε μέσα σε αυτού του δύο μήνε. Λοιπόν, ε, είχαμε την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη χθε, ε, στην Πολύχνη τη Θεσσαλονίκη. Μια όμορφη, πρέπει να σου πω, γειτονιά ε, τη συμπρωτεύουσα. Ε, την αγαπά τη Θεσσαλονίκη και αγαπά ιδιαίτερο στην Πολύχνη. Και ιδιαίτερο στην Πολύχνη. Ε, βρέθηκε εκεί λοιπόν για να παρουσιάσει χθε το Εθνικό Σχέδιο Δράση κατά του σχολικού. Εκφοβισμού με τον uh, Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό Παιδεία και τη Ζέτα Μακρύτη την Υπουργό uh, Παιδεία. Είχε την ευκαιρία μάλιστα να έρθει σε επαφή με πολίτε, να, συζη... να συζητήσει, να συνομιλήσει uh, μαζί του. Προηγουμένω υπα... υπήρξε και μια συζήτηση, Νικόλη, με τους uh, μαθητές του μαθητέ του Τρίτου Γυμνασίου Πολύχνη uh, σε σχέση με το θέμα του, uh, εκφο... του σχολικού εκφοβισμού. Συνομίλησε μαζί του, άκουσε τι εμπειρίε του, είπε και ο ίδιο τι δικέ του εμπειρίε από το σχολείο. Τα είδαμε και τα ακούσαμε και χθε. Υπάρχει πες. ένα ανοιχτό debate τώρα βεβαίως για το κατά πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το εθνικό σχέδιο δράση που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Είδαμε στην πορεία και στην εφαρμογή. Ενστάσει υπάρχουν πάντω, διότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση, μάλλον στο τιμωρητικό σκέλο παρά στο σκέλο τη πρόληψη. Ναι, υπάρχει debate για, το, για τα μέτρα αυτά. Ε, από εκεί και πέρα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια τώρα τη ε, ομιλία του Νικόλ, τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Έβαλε στο στόχαστρο ξεκάθαρα για αρχή το Στέφανο Κασελάκη. Και αυτό, ξέρει, έχει μια. Ε, να θυμίσουμε βεβαίω ότι ο Στέφανο Κασελάκη χθε, με άρθρο του στην Καθημερινή, ζητούσε. επιχειρηματολογούσε υπέρ των προώρων εκλογών. Μια πρόταση που έχει κάνει και στο παρελθόν. Η στόχευση τώρα στον Στέφανο Κασελάκη. Υπαγορεύεται, είναι λογική, θεωρούν στο μεγάλο μαξί μου. Και υπαγορεύεται, Νικόλ, και από τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τι πραγματικέ μετρήσει, καθώ φαίνεται προ ώρα ο Στέφανο Κασελάκη να έχει ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ του. Να είναι του δεύτερο και Πασόκ, κόμμα, να καθαρά, αφήνοντα πίσω του το, το ΠΑΣΟΚ. Παρά αφή... με πολύ μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Και πάντως. αφετέρου, Νικόλ, η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται και έναν αντίπαλο α, ρεαλιστικά α, για να διαμορφωθεί ένα πολιτικό δίπολο. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπολογίσει υπάρξει άλλωστε α, ε, ιστορικά εκλογέ να έχουν υπάρξει, στι οποίε δεν υπήρξε ένα αντίπαλο για τον πρωτοπόρο. Εξού και η στόχευση λοιπόν. Χρειάζεται πάντοτε εχθρό. Και προκειμένου κατά μία ανάγνωση, ο Στέφανο Κασελάκης μπορεί να είναι και βολικό εχθρό. Ναι, από το μέλλον. Διότι ναι. ε, Αφενό μπορούν να προσωποποιηθούν πάνω του όλε οι αμαρτίε του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ στην επιχείρηση συσπήρωση εκείνου του αντισύριζα με τόπου, αφετέρου δεν είναι επικίνδυνο δημοσκοπικά τουλάχιστον λόγω τη διαφορά τη μεγάλη στην οποία αναφερόμαστε πριν. Και Ο Πρωθυπουργό, λοιπόν, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του, αναρωτήθηκε <coughs> ουσιαστικά για τι πράγμα, Νικόλ, πώ γίνεται από τη μία να θέτει, όπω χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος, ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση, Στέφανο Κασελάκη, ω πύχη για τι ευρωεκλογέ στο 17% και από την άλλη να ζητάει προώρε εκλογέ. Αυτό είπε, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επέλθει αποσταθεροποίηση για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργό έκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθάρισε ότι εκλογέ Γίνουν στο τέλο τη τετραετία και οι ευρωεκλογέ θα επιβεβαιώσουν την πολιτική κυριαρχία του κυβερνώντο κόμματο. Να σου πω επίση ότι αυτό που τονίζουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα επιτρέψουν αναβίωση όπω χαρακτηριστικά λένε οι συνεργάτε του Πρωθυπουργού τη τοξικότητα και του διχασμού την περίοδο του 2015. Αυτό 2000, είναι ένα έμεσο τρόπο να χρεώνεται τοξικότητα στην αντιπολίτευση, θα έλεγα εγώ. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε με τη μέχρι τώρα στρατηγική της κυβέρνησης. από τη μία πλευρά έχουμε το μέτωπο Καταβελόπουλου, εξού και η παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και μαθαίνουμε ευθύμη ότι θα έχει και άλλες, θα πυκνώσει τις επισκέψεις του στη Βόρεια Ελλάδα. Από την άλλη, όπως εξήγησε μόλις στο στόχαστρο Στέφανος Κασελάκης, βασική και πρώτη επιδίωξη συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας και η ανακοπή των διαρών προς τα δεξιά.